Δεν έχουν τέλο οι τουρκικέ προκλήσει, καθώ τόσο οι Ερντογανικοί όσο και οι Κεμαλιστέ συμφωνούν σε ένα ζήτημα. Απαιτούν εδώ και τώρα αναθεώρηση του στάτου κβο. Σήμερα είναι μια αρκετά κρίσιμη στιγμή για τον Ελληνισμό. Καθώ πριν λίγο έφτασε στα κατεχόμενα ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, συνοδευόμενο από πολυμελή αντιπροσωπεία τη τουρκική κυβέρνηση και κάτω από εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλεία. Σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη, 23 νησιά στο Αιγαίο πρέπει να βρίσκονται σε μη στρατιωτική κατάσταση. Ωστόσο, η Ελλάδα έστειλε στρατεύματα σε 21 νησιά. Έχτισε αεροδρόμια, έστειλε όπλα, τάγκ και μαχητικά. Η Τουρκία παραπονέθηκε για αυτή την κατάσταση στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η κατάσταση επιδίνωσε τα υφιστάμενα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η κατάσταση αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Αναπτύχθηκε στρατός στα νησιά λίμνο, Χίος και Σάμος. Η Ελλάδα δημιούργησε αεροδρόμια για αεροπορικέ επιχειρήσει εναντίον τη Τουρκία. Τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα που απογειώθηκαν στο Αιγαίο παρεμποδίστηκαν από ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με το τουρκικό κέντρο στρατηγική έρευνα, ο συντονισμό τη τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μελέτε που πραγματοποιήθηκαν, αποκάλυψε ότι ο αριθμό των νησιών νησίδων που θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό την κυριαρχία μα, Τουρκία, στο Αιγαίο, ήταν περίπου 130 στην αρχή. Στη συνέχεια αυτά αυξήθηκαν σε περίπου 150 και αποφασίστηκε να αποκαλούνται ως γεωγραφικοί σχηματισμοί. Προσδιορίστηκε ότι μερικοί από τους 150 γεωγραφικούς σχηματισμούς επικίστηκαν από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι είναι προς το παρόν χωρίς κατοίκους, αναφέρουν οι Τουρκοί. Οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν νομικέ δικαιολογίε για να απαιτήσουν άδεια εκμετάλλευση υδρογών ανθράκων, ενώ θέλουν και αποστρατικοποίηση των νησιών. Το κατεστημένο των Νεοθομανών αλλά και των κεμαλιστών απαιτεί ουσιαστικά συνδιαχείριση του Αιγαίου με σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση, όμω ξέρουν ότι εμπόδια σε αυτά τα σχέδια είναι οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.